Χαμό επικρατεί τόσο στην ΕΣΥΕΑ όσο και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μετά το απαράδεκτο ρεπορτάζ που έδειξε ο Γιώργος Λιάνγκα στο πρωινό μετά το θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ και αφορούσε το σπίτι του με λεπτομέρειες μέχρι και για τα χρήματα του ενοικίου Μινιέ. Ο παρουσιαστής μπορεί να βγήκε και, και να ζήτησε δημόσια συγγνώμη με σκυμένο το κεφάλι, ωστόσο, δεν τη γλίτωσε τόσο εύκολα. Η κατακραυγή από τους τηλεθεατές ήταν μεγάλη που έπαιρναν μέχρι και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάνοντας καταγγελίες. Όλο το ρεπορτάζ για τις επόμενη ημέρα μετά το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάνγκα. Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», σήμερα Σάββατο 12 Οκτωβρίου μετέφεραν όλο το κλίμα που επικράτησε στα γραφεία του Αντένα αφού κατάλαβαν το χαμό που επικρατεί στα social media αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ο Γιώργος Λιάγκας θα περάσει την πόρτα του γραφείου της ΕΣΥΕΑ την 3η 15 Οκτωβρίου στις 2 μετά Μεσημβρί, όπως υπόθηκε στο πλατό, μετά το τέλος της εκπομπής και για το επόμενο δίωρο υπήρξαν άμεσες αντιδράσεις από το εσωτερικό του αντένα για το εν λόγω ρεπορτάζ αλλά δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γινόταν στα social media. Ο Γιώργος Λιάνγκας όντως κατάλαβε το τεράστιο λάθος που έκανε και η συγνώμη του ήταν, μάλιστα, όπως αποκάλυψαν μετά το θέμα που προβλήθηκε δέχτηκε τηλεφώνημα ένα αξιωματούχο πρόσωπο του Αντένα από έναν άνθρωπο άλλου μέσου. Εκεί ήταν που ξεκίνησε να τρέχει το κανάλι. Εκτός ωστόσο του Γιώργου Λιάνγκα, ακόμα δύο παρουσιαστές έχουν μπει στο στόχαστρο. Η Ζήνα Κουτσελίνη αλλά και ο Πέτρος Κουσουλός.